Το 1984, ο κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, καθηγητής Γιώργος Καβαδίας ανακάλυψε στο φυσκάρδο της Κεφαλονιάς λίθινα εργαλεία μουστέρειας τεχνοτροπίας, η κατασκευή των οποίων χρονολογείται πριν από περίπου 50.000 χρόνια. Την συγκεκριμένη τεχνοτροπία εργαλείων χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι Νεάντερταλ. Η αρχαιολογική αυτή ανακάλυψη ήταν πολύ σημαντική όχι μόνο για την Κεφαλονιά, αλλά και για την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Νεάντερταλ, Homo Neanderthaliensis, και ο σύγχρονος άνθρωπος, Homo Sapiens, προέρχονται από κοινό πρόγονο, πιθανώς τον Homo Heidelbergensis, αλλά διαφοροποιήθηκαν από αυτόν πριν περίπου 400.000 χρόνια. Ήταν τροφοσυλλέκτες. Η καθημερινή τροφή τους αποτελείται κυρίως από κρέας, που κατάφεραν να εξοικονομήσουν από το κυνήγι μεγάλων χορτοφάγων ζώων με ακόντια, όπως μαμούθ, τριχωτούς ρινόκερους, τάρανδους, βούβαλους, ελάφια και αγριοκάτσικα. Συχνά όμως έτρωγαν φυτά και καρπούς. Όσοι ζούσαν σε παραθαλάσσιες περιοχές είχαν προσθέσει στο διαιτολόγιο τους ψάρια και οστρακοειδή. Είχαν ανακαλύψει και χρησιμοποιούσαν τη φωτιά πριν 300.000 χρόνια, ενώ πριν 150.000 χρόνια μαγείρευαν με αυτή το φαΐ τους. Ζούσαν σε βραχοσκεπές, σπήλαια αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όπου έφτιαχναν σκηνές. Για το σκελετό της σκηνής χρησιμοποιούσαν χαυλιόδοντες και οστά ποδιών από μαμούθ ή άλλα μεγάλα ζώα, ενώ τα δέρματά τους χρησιμεύαν για την κάλυψή της. Οι Νεάντερταλ έζησαν στην Ευρώπη και την Κεντροδυτική Ασία από τα 300 έως και περίπου 30.000 χρόνια πριν. Είχαν επεκταθεί από την Βρετανία και τη Γαλλία στη Βόρεια Μεσόγειο μέχρι τα Αλτάια Όρη. Ο πληθυσμός τους υπολογίζεται να έφτανε τις 70.000 άτομα. Μεταξύ 125 και 50.000 χρόνια πριν, μετακινήθηκαν στη Νότια Ευρώπη, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και έφτασαν μέχρι την Εγγύς Ανατολή, στην οποία έζησαν μεταξύ 80 και 50.000 χρόνια πριν. Ο σύγχρονος άνθρωπος εμφανίζεται αργότερα, πριν από περίπου 180.000 χρόνια, στην Κεντρική και Ανατολική Αφρική, κοντά στη σημερινή Σομαλία και την Αιθιοπία. Ύστερα από 60.000 χρόνια παραμονής του εκεί, κατευθύνθηκε μέσω της κοιλάδας του Νείλου στην Εγγύς Ανατολή μεταξύ 120 και 80.000 χρόνια πριν. Στην περιοχή αυτή και για περίπου 25.000 χρόνια συναντήθηκε και έζησε για πρώτη φορά με τους Νεάντερταλ, όπου και επιμίχθηκαν. Οι Νεάντερταλ μεταξύ 60 και 50.000 χρόνια πριν πήραν τον δρόμο πίσω για την Ευρώπη και οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι Homo Sapiens, τους ακολούθησαν σχεδόν αμέσως. Έφτασαν στη Βουλγαρία, στην Τσεχία και στην Ελλάδα πριν από 40.000 χρόνια και από εκεί, μέσα σε μόλις 5.000 χρόνια, εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη, όπου και ήταν σε φιλική ή ανταγωνιστική επαφή με τους Νεάντερταλ. Παράλληλα, ο σύγχρονος άνθρωπος επεκτάθηκε και προς Ανατολάς, μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία, μέσω Μεσοποταμίας και κατά μήκος των ακτών της Περσίας και της Ινδίας, φτάνει στη Χερσόνησο της Μαλαισίας πριν 60.000 χρόνια. Εκείνη την περίοδο, η στάθμη της θάλασσας στο Ινδονησιακό Αρχιπέλαγος ήταν έως και 70 μέτρα χαμηλότερη από σήμερα, ενώ τα νησιά του αρχιπελάγους, με τελευταίο το νησί Τιμόρ, ήταν ενωμένα μεταξύ τους. Η Αυστραλία όμως ήταν πάντα αποκομμένη. Τη χώριζε ένα θαλάσσιο πέρασμα μήκους 90 χιλιόμετρων. Ο σύγχρονος άνθρωπος διέπλευσε το Ινδονησιακό Αρχιπέλαγος για να φτάσει στην Αυστραλία περίπου 50 με 40.000 χρόνια πριν. Ήταν η πρώτη φορά που ο άνθρωπος διέπλευσε ένα θαλάσσιο πέρασμα. Η άποψη αυτή πρωτοϋποστηρίχθηκε το 1968, όταν και βρέθηκε στην Αυστραλία ένας απολιθωμένος ανθρώπινος σκελετός, γνωστός ως ο άνθρωπος της λίμνης Μάγκο, ο οποίος χρονολογήθηκε ότι ζούσε πριν περίπου 45.000 χρόνια. Έκτοτε έγινε παγκόσμια αποδεκτό ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo Sapiens, ήταν αυτός που πρώτος ανέπτυξε ναυτικές ικανότητες και άρχισε να διασχίζει τις θάλασσες. Στην Ευρώπη όμως, ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται να άρχισε να διασχίζει τις θάλασσες αργότερα, καθώς τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι πρωτοπήγε στη Σικελία πριν 30.000 χρόνια και στη Σαρδινία πριν 22.000 χρόνια. Οι Νεάντερταλ έφτασαν στην Ελλάδα σε δύο κύματα. Το πρώτο από 125 έως 75 και το δεύτερο από 75 έως 60.000 χρόνια πριν. Έμειναν στην Ελλάδα έως και 35.000 χρόνια πριν, ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος έφτασε στην Ελλάδα από την Εγγύς Ανατολή γύρω στα 40.000 χρόνια πριν. Επομένως, συνυπήρχαν για περίπου 5.000 χρόνια. Τελευταία καινούρια δεδομένα
δείχνουν ότι οι Νεάντερταλ και ο σύγχρονος άνθρωπος, κατά τις μεταναστεύσεις τους από την Ευρώπη προς την Αιγύπτια Ανατολή και αντίστροφα, χρησιμοποιούσαν δύο διαδρομές. Η μία διαδρομή ήταν διαμέσου των στενών του Βοσπόρου και η άλλη διαμέσου των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Οι Νεάντερταλ πριν από 60 και πιθανώς πριν από 110.000 χρόνια και ο σύγχρονος άνθρωπος πριν 40.000 χρόνια. Με όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα για την προέλευση, τον τρόπο ζωής και τις κινήσεις των Νεάντερταλ και του σύγχρονου ανθρώπου, και αν αναλογιστούμε την ανακάλυψη λίθινων εργαλείων Νεάντερταλ στην Κεφαλονιά από τον Καβαδία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Νεάντερταλ ήταν οι πρώτοι θαλασσοπόροι και όχι ο σύγχρονος άνθρωπος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Νεάντερταλ πρωτοδιέσχισαν το θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι την περίοδο εκείνη η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος ήταν νησιά. Όταν ο Καβαδίας εντόπισε τα λίθινα εργαλεία μουστέριας τεχνοτροπίας στην Κεφαλονιά, ήταν δύσκολο να προτείνει ότι οι Νεάντερταλ ήταν οι πρώτοι θαλασσοπόροι, ιδιαίτερα τότε που δεν υπήρχαν βυθομετρικά και γεωλογικά δεδομένα που να του επιτρέπουν να υποστηρίξει ότι η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος την περίοδο που πήγαν οι Νεάντερταλ ήταν νησιά. Στην προσπάθειά του μάλιστα να εξηγήσει πώς έφτασαν οι Νεάντερταλ στα νησιά αυτά, ο Καβαδίας δέχτηκε ότι ήταν ενωμένα με την Ηπειρωτική Ελλάδα και επομένως οι Νεάντερταλ τα επισκέφτηκαν περπατώντας. Τελευταίες θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Δυτικής Ελλάδας και Κεφαλονιάς Ζακύνθου έδειξαν ότι κατά τον επιμήκη άξονα του θαλασσινού περάσματος ο Πυθμένας διατέμνεται από μια επιμήκη τάφρο με βάθος από 600 έως 300 μέτρα. Η τάφρος αυτή περιβάλλεται από ενεργά ρήγματα και συνεχώς βυθίζεται. Η παρουσία της πιστοποιεί χωρίς καμία αμφιβολία την νησιωτικότητα της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου τα τελευταία 125.000 χρόνια. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι το θαλασσινό τοπίο της περιοχής συνεχώς μεταβαλλόταν καθώς η θέση της ακτογραμμής άλλαζε λόγω των διακυμάνσεων της στάθμης της θάλασσας. Σήμερα είναι πια ξεκάθαρο ότι οι Νεάντερταλ περνούσαν από τη Δυτική Ελλάδα στα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου τη χρονική περίοδο από 115 έως 35.000 χρόνια πριν από σήμερα. Βέβαια, το θαλασσινό τοπίο ήταν αρκετά διαφορετικό, οι αποστάσεις ήταν μικρότερες, μεταξύ 5 και 7 χιλιόμετρων, και η θάλασσα που εκτινόταν μπροστά στα μάτια τους έμοιαζε με λίμνη. Τα νησιά ήταν ορατά και η επιστροφή στην ηπειρωτική χώρα μπορούσε να γίνει ευθυμερών. Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν την κατάλληλη ψυχολογική προδιάθεση για να ξεπεράσει ο άνθρωπος το εμπόδιο της θάλασσας και να ψάξει νέες και καλύτερες πηγές τροφής και πρώτων υλών στα απέναντι νησιά. Το πότε ακριβώς έκανε ο Νεάντερταλ το πρώτο ταξίδι του στα νησιά του Ιωνίου δεν τον γνωρίζουμε προς το παρόν. Συγκρίνοντας όμως το ταξίδι του Νεάντερταλ στην Κεφαλονιά και Ζάκυνθο με το ταξίδι του σύγχρονου ανθρώπου στην Αυστραλία μεταξύ 50 και 40.000 χρόνια πριν, μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο Νεάντερταλ είχε αρχίσει να διασχίζει τις θάλασσες ίσως και 60.000 χρόνια νωρίτερα από τον σύγχρονο άνθρωπο ή το αργότερο να άρχισε την ίδια περίπου χρονική περίοδο με αυτόν. Σχεδόν 30.000 χρόνια πριν, ο Νεάντερταλ εξαφανίζεται. Ο μόνος που απομένει στη γη και γίνεται κυρίαρχός της είναι ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo sapiens. Με τα βεβαιότητας όμως μπορεί να θεωρηθεί πως οι Νεάντερταλ ήταν οι πρώτοι θαλασσοπόροι στον κόσμο, ενώ η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος τα πρώτα νησιά που επισκέφτηκε ποτέ ο άνθρωπος.